Λοιπόν, από εκεί που αφήσαμε την κουβέντα μας με τον κύριο Κουμουτσάκο, πάμε να την πιάσουμε με τον κύριο Φίλη, τον γνωστό καθηγητή που ευτυχώς, επειδή έχει αυτή την ψύχρεμη και πολύ έμπειρη αντιμετώπιση των θεμάτων, δεν ξέρω αν θα μας βοηθήσει να υποχωρήσει, αν κάποιος τους έχει καταλάβει πανικός. Για να δούμε αν θα κάνετε τα μαγικά σας αυτή την κατεύθυνση. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα πολύ καλά σας λόγια, κύριε Πολύζε. Γιατί αλλάξαμε ξαφνικά επίπεδο σε αυτή την, ας το πούμε, ρητορική αντιπαράθεση? Πώς γίνανε όλα τόσο γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες και ημέρες? Θεωρώ ότι είναι όλο αυτό που συμβαίνει σε συνέχειες. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει γίνει άπαξ ή κάτι το οποίο μας έχει ρίξει από τα σύννεφα. Ενδεχομένως κάποιες από τις θέσεις που έχουν ακουστεί από την Τουρκία ως προς την ακρότητά τους μπορεί να μας φαίνονται και να μας προκαλούν αργυλή εντύπωση. Αλλά στην πραγματικότητα, κύριε Πολύζη, αν δείτε από το 2017-2018 και μετά, όταν η Τουρκία υιοθέτησε ως επίσημο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής τη γαλάζια πατρίδα και εν συνεχεία υπέγραψε το σύμφωνο με την Λιβύη και αργότερα άρχισε να θέτει το ζήτημα, μάλλον πριν θέσει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης με τέτοια έμφαση και να το συνδέσει με την κυριαρχία, θυμίζω ότι είχαμε το Roots Race να κάνει επί 82 μέρες έρευνες σεισμικές σε ανοριοθέτητη περιοχή. Και το τελευταίο βέβαια είναι η επιλογή του Προέδρου Ερντογάν να σταματήσει κάθε επαφή και να διακόψει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και μάλιστα επειδή τείνουμε να ξεχάσουμε ποιος φέρει την ευθύνη για την έλλειψη διάβλων επικοινωνίας, να πω ότι αμέσως μετά από αυτή τη δήλωση ο ίδιος Ερντογάν προέτρεψε δημόσια τους υπουργούς του να μην έχουν καμία επαφή με τους Έλληνες ομολόγους τους. Αυτό λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν έχουμε μια στη συγκυρία η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τα διεθνή, και είναι πάρα πολύ κρίσιμη γιατί από τη μία υπάρχει το Ουκρανικό, από το οποίο δεν χρειάζεται να σας πω, μάλιστα μετά την απόφαση της Ρωσίας να προσαρτήσει τις τέσσερις αυτές περιοχές της Ουκρανίας και να ακροτηριάσει εδαφικά περίπου το 15% της Ουκρανικής επικράτειας, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει και εκεί σε μια καινούργια φάση. Όμως εξαιτίας του Ουκρανικού, η Τουρκία εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να μετουσιώσει τον αναβαθμισμένο ρόλο της, γιατί κακά τα ψέματα έχει αναβαθμιστεί με τους χειρισμούς που έκανε στον πόλεμο στην Ουκρανία, να το μετουσιώσει λοιπόν σε κάτι απτό, σε μια περιοχή που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτήν και έχει ζωτικά συμφέροντα κατά την εκτίμησή της, όπως είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειο. Το γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει, νομίζω ότι ασκεί μια πίεση στον πρόεδρο Ερντογάν, συν βέβαια το ότι έρχονται και εκλογές. Οπότε, αν μου επιτρέπετε πολύ σύντομα να πω ότι τρεις διαστάσεις στις οποίες οφείλεται αυτό που εσείς λέτε, η ένταση, η ρητορική των τελευταίων ημερών, που βέβαια είναι κλιμακούμενη και είναι, αν θέλετε, το κερασάκι στην τούρτα σε ό,τι έχει προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πρώτον μία εσωτερική διάσταση, που ο Ερντογάν έχει εκλογές, θέλει να προσετεριστεί το εθνικιστικό ακροατήριο, ο Μπακτσελή, που είναι ο συγκυβερνήτης του, δεν εκφράζει πλέον την πλειονότητα των εθνικιστών. Οι εθνικιστές εκφράζονται από την αντιπολίτευση, άρα θέλει να τους πάρει μαζί του. Η διάσταση η ελληνοτουρκική που έχει να κάνει με τον πάγιο τουρκικό αναθεωρητισμό, ο οποίος όμως δεν πιστεύω ότι θα εκφραστεί υπό τη μορφή θερμού επεισοδίου, το λέω για να καθησυχάσω και τους τηλεθεατές μας. Και το τρίτο βέβαια είναι το ότι η Τουρκία θεωρεί πως μέσα από την Ελλάδα μπορεί να στέλνει μηνύματα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δηλώνει την απογοήτευσή της, τη δυσαρέσκειά της απέναντι στους Αμερικανούς και να χρησιμοποιεί την Ελλάδα για αυτό, εκτιμώντας ότι έτσι ασκεί πίεση στους Αμερικανούς, μόνο που για την ώρα συμβαίνει μάλλον το ανάποδο. Μάλλον οι Αμερικανοί έχουν βάλει ένα φρένο στην Τουρκία. Επειδή θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι όλα τα κάνει σωστά η δική μας πλευρά, διαχρονικά. Πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκαν τα 100 χρόνια από την ολοκλήρωση της Μικρασιατικής καταστροφής και η μελέτη της ιστορίας δείχνει τα πολλά λάθη που κάναμε και εμείς, πέρα από τα εγκλήματα που έκανε η άλλη πλευρά. Ο πρόεδρος Ερντογάν συστηματικά θυμίζει μια συμφωνία που είχε με τον κύριο Μητσοτάκη, για τον οποίο λέει πως δεν έχει λόγο, δεν την τήρησε. Αυτό είναι ένα έολο επιχείρημα? Υπάρχει περίπτωση να είχαν πει κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε και αυτό να έχει πυροδοτήσει οργή στην άλλη πλευρά? Αυτό που μπορώ να πω, κύριε Πολύζε, είναι ότι όταν συμφωνεί κάτι ο Ερντογάν με τον εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργό,
Ο Ερντογάν, λόγω της λειτουργίας και του προσωποκεντρικού χαρακτήρα που έχει το σύστημα στην Τουρκία, μπορεί αυτό που θα συμφωνήσει να το υλοποιήσει άμεσα. Δεν ισχύει αυτό για όλους τους Έλληνες πρωθυπουργούς. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να έχει διεμειφθεί μεταξύ των, ούτε πιστεύω ότι αυτό που πυροδότησε την ένταση είναι η αθέτηση κάποιας υπόσχεσης από πλευράς μας, όσο είναι η ενόχληση της Τουρκίας για το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και για όσα συνέβησαν από εκεί και πέρα. Όμως, αν πρέπει να δούμε και τη δική μας πλευρά, για να μην κρίνουμε μόνο την Τουρκία, γιατί συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε, ότι δηλαδή δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την άλλη όχθη, να κοιτάμε και στη δική μας πλευρά. Μπορώ να σας πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μία στρατηγική αποτροπής, η οποία είναι αρκετά αποτελεσματική, σε συνέχεια όλων των περασμένων κυβερνήσεων, δηλαδή τα σχήματα με περιφερειακές χώρες όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Αυτό που συνέβη από την τωρινή κυβέρνηση, που είναι σημαντικό, δηλαδή ο εξοπλισμός της χώρας για να λειτουργήσει ανασχετικά απέναντι στην Τουρκία. Διπλωματικά είμαστε θωρακισμένοι, γιατί αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι σε συνέχεια και επιλογών άλλων κυβερνήσεων. Αλλά αυτό που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς είναι μια στρατηγική διαλόγου. Και δεν έχουμε στρατηγική διαλόγου, κύριε Πολύζη, γιατί κακά τα ψέματα οι πολιτικοί βλέπουν κυρίως στο εσωτερικό. Η εξωτερική πολιτική για μένα δεν πρέπει να ασκείται με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό, αλλά επειδή επίκυνται εκλογές και στις δύο χώρες, όπως οι εκλογές επηρεάζουν τον Ερντογάν, επηρεάζουν και την ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά κόμματα. Συνεπώς, αν αυτή τη στιγμή θα έπρεπε η ελληνική πλευρά κάτι να κάνει, είναι να έβρισκε έναν τρόπο που δεν είναι καθόλου εύκολο να ξαναανοίξουν κάποιοι εκ των διάβλων επικοινωνίας, ακόμα και αν δεν είναι στο ανώτερο επίπεδο μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη, διότι όσο δεν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και είμαστε σε μια κατάσταση κρίσης, αρκεί ένα λάθος για να φτάσουμε εκεί που καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να βρεθούμε. Κύριε καθηγητά, επειδή δεν είστε ένας άνθρωπος που κινείται στο τρίγωνο, γραφείο, μέσα ενημέρωση σπίτι, είστε και στην κοινωνία, συναναστρέφεστε με ανθρώπους, νιώθετε ότι τις τελευταίες μέρες βγαίνει με μια αγωνία η ερώτηση, θα έχουμε πόλεμο? Πιθανόν να σας το ρωτούσαν πάντα, αλλά νιώθετε ότι αυτό έχει ενταθεί? Ναι, έχει ενταθεί. Υπάρχουν και αρκετοί βέβαια οι οποίοι λένε είμαι έτοιμος. Προφανώς δεν είμαι εγώ αυτός που πρόκειται να τους στρατολογήσω ή να τους πω πού θα πάνε, αλλά θέλω να πω ότι θέλουν να δηλώσουν την ετοιμότητά τους σε περίπτωση που συμβεί κάτι, τον πατριωτισμό τους. Όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα και εννοείται ότι το φρόνημα πρέπει να είναι υψηλό και είναι υψηλό. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει μια διάχυτη αγωνία. Από την άλλη, πρέπει να σας πω κάτι, και εσείς το καταλαβαίνετε καλά γιατί έχετε γυρίσει την Ελλάδα πολλές φορές. Οι ακρίτες μας είναι πολύ πιο ψύχρεμοι από ότι είναι οι Έλληνες της πρωτεύουσας, οι Αθηναίοι, οι Θεσσαλονικείς και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όποιος έχει επισκεφτεί τις ακριτικές περιοχές, περισσότερο παίρνει κουράγιο παρά δίνει κουράγιο σε αυτούς. Και όχι μόνο αυτό. Αλήθεια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια ψυχραιμία και μια αυτοπεποίθηση. Εγώ θυμάμαι να έχω πάει στην Κάλυμνο πάλι σε μια στιγμή που δεν ήταν όπως η τωρινή, αλλά υπήρχε μια ένταση και η πλειονότητα, η συντριπτική των νησιωτών μου έλεγαν: μην ανησυχείτε, εμείς είμαστε μαθημένοι σε αυτά. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Και αν γίνει, εδώ είμαστε. Δηλαδή, αλήθεια σας το λέω, περίμενα ότι εμείς θα τους δίναμε κουράγιο και τελικά έδιναν αυτοί σε εμάς. Άρα θέλω να πω ότι όσο πιο μακριά είναι κανείς από το κέντρο των εξελίξεων και παρακολουθεί τις ειδήσεις, οι οποίες προφανώς έχουν και ένα χαρακτήρα συναισθηματικό, η απόχρωση που επιλέγει κανείς να δώσει στον τρόπο που τοποθετείται ή που ενημερώνει τον πολίτη, δεν είναι πάντα για μένα ο ιδεατός. Αυτό λοιπόν έχει σπείρει μια ανησυχία, αλλά πιστεύω ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει μια ψυχραιμία και ξέρετε, για μένα μπορεί βέβαια αυτό να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη και το καταλαβαίνετε πολύ καλά, αλλά για μένα είναι σημαντικό ότι μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το 70% των Ελλήνων λένε ότι δεν θεωρούν τους Τούρκους εχθρούς και το 64% των Τούρκων λέει κάτι αντίστοιχο για τους Έλληνες. Προφανώς, αν αύριο υπάρξει μία σύραξη, αυτά τα ποσοστά θα ανατραπούν θεαματικά. Αλλά και μόνο ότι σήμερα, που έχουμε μία ηγεσία στην Τουρκία, η οποία ανεβάζει συνεχώς την ένταση,
και ελέγχει κακά τα ψέματα και την αυξομοίωση της έντασης, προς το παρόν την αυξάνει μόνο. Και αντιστοίχως στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια ανάλογη αντίδραση, ψυχραιμία υπάρχει, αλλά και εδώ πέρα έχουμε δηλώσεις αποφασιστικότητας. Οι δύο λαοί δείχνουν να μην ακολουθούν κυρίως ο τουρκικός, γιατί στην Ελλάδα δεν μίλησε ποτέ κανείς για εχθρική Τουρκία, αλλά παρά μόνο για επιθετική Τουρκία, αλλά για απειλητική Τουρκία σίγουρα. Ότι οι δύο λαοί δεν έχουν την ίδια άποψη με τις ηγεσίες, κυρίως ο τουρκικός, επαναλαμβάνω, γιατί η δική μας ηγεσία έχει μια διαφορετική θεώρηση. Και εγώ πρέπει να πιστώσω στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι την περασμένη εβδομάδα έστειλε και ένα μήνυμα στα τουρκικά μετά την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ανοίχτηκε στην τουρκική κοινωνία, όχι όπως ο Ερντογάν απειλώντας, αλλά λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε το διάλογο, έστω και αν αυτό τοποθετείται χρονικά, για να είμαστε ρεαλιστές, μετά τις επόμενες εκλογές και στις δύο χώρες. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι οι δύο κοινωνίες είναι αρκετά όριμες και στην περίπτωση της τουρκικής δείχνει, παρά το ότι ο εθνικισμός βρίσκεται σε έξαρση στο εσωτερικό, μία μεγαλύτερη οριμότητα και σοβαρότητα από την ηγεσία της. Μάλιστα. Για να κλείσουμε την κουβέντα μας, γιατί ξέρω ότι και εσείς έχετε μεγάλη πίεση χρόνου, ο κύριος Κουμουτσάκος είπε ότι εμείς δουλεύουμε για την ειρήνη, αλλά είμαστε έτοιμοι και για τη σύγκρουση. Είναι έτσι από τη γνώση που έχετε γιατί το είπατε και αυτό, για το πόσο καλά εξοπλισμένο είναι το ελληνικό στράτευμα? Το καλό για μας, κύριε Πολύζε, είναι ότι είμαστε από τα ίμια και μετά προσανατολισμένοι προς μία και μόνο απειλή, που είναι αυτή που προέρχεται από την Τουρκία. Θα σας έλεγα δε, κόντρα στην άποψη πολλών συμπατριωτών μου, ότι έχοντας και τη Συμφωνία των Πρεσπών στο οπλοστάσιό μας, έχουμε κλείσει τα μέτωπα με το Βορρά. Προφανώς υπάρχει το ζήτημα της Αλβανίας, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί στρατιωτικά ή επιχειρησιακά. Άρα το γεγονός ότι είμαστε προσανατολισμένοι προς την Τουρκία είναι, κατά την άποψή μου, θετικό, υπό την έννοια ότι προετοιμαζόμαστε τόσα χρόνια για να αντιμετωπίσουμε έναν κίνδυνο. Δεν πιστεύω ότι θα χρειαστεί να φτάσουμε στο σημείο 0 ή ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε μία σύραξη πολεμική. Δεν το αποκλείω βέβαια, αλλά δεν το πιστεύω ότι είναι το πιθανότερο σενάριο. Αν και εφόσον όμως συμβεί, και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο ο Ερντογάν βλέπουμε να διστάζει, όπως και όλες οι προηγούμενες τουρκικές ηγεσίες, αν ήταν εύκολο, γιατί να μην το είχαν επιχειρήσει? Προφανώς κάτι περισσότερο ξέρουν και έχουν μείνει για την ώρα στα λόγια. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φίλη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είστε επανειδή, να είστε καλά.